Το Paddle Maniac βρίσκεται στο Olivar Paddle Club, όπου σήμερα φιλοξενεί τον επί 14 ετών, παρακαλώ, νούμερο 1 στον κόσμο, Juan Martín Díaz. Πάμε όμως να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πάμε. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει ήδη. Μιας και έχει νυχτώσει, θα βγάλουμε το γυαλί. Να βλέπουμε. Για πάμε, για ελάτε. Και Πέτριτς και Ντίας και το γιατρό βλέπουμε. Για να δούμε ποιος θα πάρει το πόντο. Να το! Ντίας, φίλες και φίλοι, πάμε η κάμερα από εδώ. Για να δούμε. Είμαστε έτοιμοι. Να το. Άρα λίγο να είχαμε ατύχημα. Εδώ, από εδώ η κάμερα, από εδώ. Γιατρέ, συγχώρεσέ μας, αλλά δεν πειράζει. Πώς πάει το παιχνίδι? Πολύ ωραία, κερδίζουμε στα αγάπη. Κερδίστε στην αγάπη. Αυτό έχει σημασία. Τι γίνεται, ρε παιδιά, το χαμός. Για πες λίγο πριν μπεις μέσα. Πώς το βλέπεις τον Ντίας? Πιστεύω να τον κουράσουν λίγο, γιατί άμα μπούμε εμείς μετά μέσα θα μας πεθάνει. Δεν το βλέπεις ότι είναι καλός? Καλός, πολύ καλός είναι. Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα τόσα χρόνια νούμερο ένα ήταν. Σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποιος είναι ο πρώτος Έλληνας παίκτης που αγωνίστηκε με τον Ντίας? Είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Τι ώρα ξεκίνησαν να παίζουν σήμερα? Αυτός πρέπει να ήταν ο πρώτος. Εσύ? Ποιος νομίζεις θα ήταν? Ο πρώτος Έλληνας, φίλες και φίλοι, που έπαιξε μαζί με τον Ντίας είναι ο Τόρις Ντέλος. Ο κύριος Ντίας είπε ότι δεν τον περίμενε να υπάρχουν τέτοιοι παίκτες στην Ελλάδα και ότι θα ξανάρθει πολύ σύντομα για να παίξει συμπαίκτη στο επόμενο τουρνουά με τον κύριο Ντέλο. Δεν έπρεπε να το πεις αυτό. Εντάξει, τώρα είναι κοινό μυστικό πλέον. Κοινό μυστικό θα το μάθει όλο το πάντελ εδώ. Σε λίγο θα το μάθουν όλοι. Θα το ανακοινώσει καταρχάς στην επίσημη σελίδα του ο κύριος Ντίας. Λοιπόν, πάμε από το χαβαλέ. Πες μας δύο λόγια. Πώς βλέπεις τον Ντίας στο Olivar? Τώρα κάνει το πρώτο παιχνίδι που βλέπουμε εδώ. Είναι εξωπραγματικά αυτά που μπορεί να κάνει. Φαίνεται το επίπεδό του ότι είναι από άλλο πλανήτη, δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ εδώ και έχουμε χαζέψει, καθόμαστε εδώ και απλά παρακολουθούμε. Και ελπίζω και οι άνθρωποι που παίζουν μέσα και θα παίξουν μαζί του να τα απολαύσουν όσο τα απολαμβάνουμε και εμείς απ' έξω. Θα παίξεις εσύ μαζί του? Θα προσπαθήσω να παίξω και ελπίζω να τα καταφέρω. Ο Ντίας αυτή τη στιγμή είναι στον αγωνιστικό χώρο. Πώς αισθάνεσαι, μιας και είσαι ο ένας από τους δύο επιχειρηματίες εδώ? Κοίτα, χαίρομαι πολύ. Τον βλέπω και δυσκολεύεται λίγο. Δεν ξέρω αν θα τα βγάλει πέρα στο ελληνικό περιβάλλον γενικά. Εντάξει, τι να λέμε, παιδιά. Χαρά μεγάλη. Είναι ωραίο πράγμα να βλέπουμε αυτό το παίχτη να εδώ στην Ελλάδα. Χαιρόμαστε. Είναι φανταστικό. Την Κυριακή ξέρω θα γίνει ένα φοβερό παιχνίδι. Ναι. Θέλω να δώσει προγνωστικά στο λαό. Προγνωστικά, για το μεικτό, γιατί θα γίνουν δύο. Δύο. Ναι, θα γίνει ένα μεικτό exhibition και ένα master exhibition αντρών. Θα πω για το αντρών. Θα κερδίσει ο Ντίας, νομίζω. Θες να βάλουμε στοίχημα? Μέσα. Άστο. Το πήρες αυτό? Μας γράφουνε. Το παίρνεις τώρα? Μας γράφουνε. Τι γίνεται, εγώ όλο έξω είναι αυτός, ρε παιδιά. Να σου πω, την είδες αυτή τη στιγμή? Εγώ την είδα. Πες, γιατί η κάμερα έγραφε προς τα εδώ. Θα σου πω. Τι έγινε? Η αλήθεια είναι ότι καταρχάς το μυρίζει λίγο. Ξέρει. Εντάξει. Δεν έχει δρώσει, παιδιά, ακόμα. Λίγο, περίμενε. Γίνα λίγο την κάμερα. Γίνεται την κάμερα, δεν έχει δρώσει. Πώς είναι, δεν ακούτε, παρακαλώ τους φίλους μου στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Τσιόδρα και άλλους πολλούς φίλους, τον κύριο Ζαχαρούλη, τον καρδιολόγο μου. Όλοι αυτοί μετά να κάνουμε ένα meeting, γιατί από αυτό το μάτσο έχω πραγματικά κουραστεί, αλλά το έχω ευχαριστηθεί και έχω πάρει φοβερούς πόντους σε αυτόν τον πρωταθλητή. Ευχαριστώ πολύ. Σε έχει πεθάνει όμως, Καλά, εντάξει, πειράζει, είναι λιγότερο. Εντάξει. Αλλά μ' αρέσει γιατί πανηγυρίζεις απέναντι του. Όταν παίρνει πόντους, θέλει. Έτσι θέλει ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη για όλη τη διαδικασία και όλη την οργάνωση. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Στην ελπίδα, είσαι ελπίδα μας. Είσαι ελπίδα μας. Πες μου πώς αισθάνεσαι που είσαι δίπλα στο νούμερο 1 επί 14 χρόνια. Άγχος, αλλά και τέλεια. Αλλά και τέλεια. Είναι ένας συνδυασμός. Δεν υπάρχουν αυτά που κάνει, δεν ξέρω πώς τα κάνει. Απλά χαζεύω εγώ. Είμαι εδώ μες στο γήπεδο και... Βλέπω όμως έχεις πάρει το κολλάκι και κάνεις και εσύ αυτά τα... Προσπαθώ. Έχω πολύ δρόμο εγώ μπροστά μου. Δεν θα φτάσω ποτέ σε αυτό το επίπεδο, δεν πειράζει. Είναι εδώ για να το θαυμάζουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη και τον Τίνο για όλο αυτό. Και παιδιά, ελάτε να δείτε. Και αύριο και μεθαύριο χάνετε. Εδώ πρέπει να κλείσουμε τις πόρτες. Δεν γίνεται. Όλοι οι συμπάλλες βγαίνουν απ' έξω. Κλείσει τις πόρτες. Να τις κλείσω, λες. Πάμε, να τις κλείσουμε. Να τις κλείσουμε τις πόρτες. Πώς αισθάνεστε? Το λίμο
Φέραν τώρα έναν αριστερό, ήθελα να παίξουμε το Ζερβό. Πού πάει, ρε. Το ίδιο έχω εγώ με τον Τίας, φίλε. Τώρα εντάξει, μεταξύ μας. Είσαι έτοιμος. Φουλ. Τι λέει τώρα και τι λέει τώρα. Ναι, λέει, τίο, σιγά. Δεν σκαμπάζει, να ξέρει. Το έδειξα εγώ πριν. Είσαι έτοιμος. Καλύτερα βλέπεις εδώ, αδερφέ. Καλύτερα βλέπεις μόνο. Ή να κλείσει τα φώτα, ένα τα δύο. Να κλείσει τα φώτα, γιατί. Εγώ σε βλέπω έτοιμο πόλεμο από τους. Είσαι έτοιμος. Έτοιμος να δω. Μπορείτε να έρθετε λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι τιμή μας που είστε εδώ και για τον κύριο Ντίας. Μα ο ίδιος με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, σε παρακαλώ, έλα, μου λέει, εντάξει. Έχουμε χρόνια να βρεθούμε. Πόσα χρόνια. Τουλάχιστον 46 που είναι. Είναι 46 ετών, τουλάχιστον 46 χρόνια. Πώς τον έχεις δει, πόση ώρα είσαι εδώ? Όχι τώρα, έχω 5 λεπτά. Α, δεν τον έχεις δει ακόμα. Όχι, όχι. Εγώ τον είδα. Αυτός δεν με είδε. Να πω σε όλους αυτή τη στιγμή ότι αυτό που βλέπουμε εδώ μπροστά μας είναι ένας θρύλος του πάντελ. Είναι σαν να λέμε ο Φέντερ του πάντελ. Για όποιον καταλαβαίνει. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι ένας 13 χρόνια νούμερο 1. 14,5 για να ακρίβεια. 22 διαδοχικά τουρνουά αίτητος. Δεν έχει ξαναγίνει άθλημα αυτό. Αυτός και ο Μπέλα το έχουν κάνει αυτό. 22 διαδοχικά τουρνουά αίτητος. Χουάν Μαρτίν Ντίας. Εδώ. Ή αλλιώς να πούμε ρεφ. Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο ο Ντίας έχει τη τιμή να παίζει συμπαίκτης μαζί με το ρεφ. Ναι, είναι αλήθεια. Ο Ντίας μαζί με το ρεφ. Όχι ο ρεφ, μαζί με τον Ντίας. Για να δούμε λοιπόν. Ντίας καρφώνει και στο δίχτυ. Έτσι είναι αυτά. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του απόψινού μας επεισοδίου από το Olivar Padel Club, όπου οι παίχτες είχαν τη τιμή να παίξουν με το μύθο Juan Martín Díaz. Έπαιξα και εγώ πιο πριν. Θα το δείτε στην εκπομπή που έρχεται του Padel Stories. Τέλος πάντων, φοβερή εμπειρία, αξέχαστη θα έλεγα, όμως μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε έτοιμοι.